Και έρχεστε, κύριε Πικραμένε, εδώ, κάνετε μία ομιλία 15 λεπτών, εκπροσωπείτε μια κυβέρνηση και μια παράταξη που την έχετε ξεφτυλίσει και καταρακώσει και που δεν τις άξιζε το 1975 όταν υπερηφανεύεται ότι εισηγήθηκε το Σύνταγμα της χώρας και έρχεστε εδώ και δεν μιλάτε για τίποτα από όλα αυτά. Το λιγότερο εσείς προσωπικά, κύριε Πικραμένε, εάν σεβόσασταν τη διαδρομή σας, ηρεμήστε. Το λιγότερο που θα έπρεπε να είχατε κάνει ήδη για να περισσώσετε ό,τι μπορεί να περισσωθεί και σε σχέση με τη δημοκρατία και σε σχέση με το κράτος δικαίου ήταν εσείς προσωπικά να είχατε παραιτηθεί, κύριε Πικραμένε. Αυτή είναι ο μόνος προορισμός ενός ανώτατου δικαστικού που είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης των υποκλοπών και των παράνομων παρακολουθήσεων. Αφήστε σε εμάς που είμαστε ιστορικά και μη μέλη της παράταξης να διαφυλάξουμε όπως εμείς ξέρουμε το κύρος της παράταξής μας. Επειδή όπως σωστά παρατηρήσατε έκανα σταδιοδρομία ως δικαστικός λειτουργός. Αυτό λοιπόν το οποίο έμαθα και από το οποίο δεν ξεφύγω ποτέ είναι όταν μία υπόθεση διερευνάται από τη δικαιοσύνη, η εκτελεστική εξουσία δεν κάνει συζήτηση. Ας αφήσουμε λοιπόν τη δικαιοσύνη την οποία εσείς επικαλεστήκατε.